Δύο θέματα θέλουμε να βάλουμε. Το πρώτο αφορά επιστολή που έχει σταλεί και στη Δημοτική Αρχή και στους αρμόδιους αντιδημάρχους από το Σύλλογο Γονέων του 30ου Δημοτικού Σχολείου στην Κυψέλη, που αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αφορά τις περισσότερες περιοχές στο Δήμο της Αθήνας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γονείς στις σημερινές συνθήκες που η πανδημία συνεχίζει παρότι δεν παίζει στα κανάλια πλέον, αλλά τα κρούσματα εξακολουθούν να υπάρχουν και ειδικά στα σχολεία είναι πολλά. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν περίπου 30.000, πανελλαδικά κάποιες εκατοντάδες στην Αθήνα. Οι γονείς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην ομαλή παρακολούθηση του πρωτοκόλλου που ισχύει για τα σχολεία για την ιχνηλάτιση όταν εμφανίζεται ένα κρούσμα σε κάποια τάξη. Στην έκτη δημοτική κοινότητα, αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων ότι η παροχή δωρεάν rapid test από το Δημοτικό Ιατρείο της Οδού Χανίων δεν επαρκεί για μια σειρά λόγους που αναφέρουν. Πρώτον, το χωροταξικό, το ότι δεν διευκολύνει πολλές γειτονιές Κυψέλης, περισσότερες. Δεν διευκολύνει ο τρόπος με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού με βάση τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να γίνεται η ιχνηλάτιση με βάση το πρωτόκολλο που λειτουργεί στα σχολεία και τα ζητήματα του ωραρίου και ζητούν την κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής, την πρωτοβουλία της για να υπάρξει άλλη δημόσια δομή που θα μπορεί να κάνει rapid test για τους μαθητές των σχολείων, για να μπορεί να υλοποιηθεί το πρωτόκολλο της ιχνηλάτισης, καθώς μετά την απεμπλοκή των λεσχών φιλίας, αυτή η διαδικασία έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Και ένα δεύτερο ζήτημα αφορά ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μας, θέμα με εγκαταλελειμμένο σπίτι, κτίριο, απέναντι από τον παιδικό σταθμό της πρώτης δημοσιοκριτικής κοινότητας στη Φαβιέρου. Είναι ο δημοτικός σταθμός στην πάροδο της Φαβιέρου. Είναι εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στην είσοδο του παιδικού σταθμού. Υπάρχουν ήδη μια σειρά από έλεγχοι που έχουν γίνει από υπηρεσίες του Δήμου και του Βρεφοκομείου και επιβεβαιώνουν αυτά που λέω. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του σπιτιού το οποίο έχει καταρρεύσει, η τυχοπία που έχει διαβρωθεί. Υπάρχουν μια σκαλοσιά με λινάτσες που έχει τοποθετηθεί εκεί και λειτουργούσε επί της ουσίας και λειτουργεί ακόμα ως κρυψώνα, ως καταφύγιο για διάφορες δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν με το να είναι απέναντι από ένα παιδικό σταθμό. Λέω, είναι γνωστές τις υπηρεσίες του Δήμου, είναι γνωστή η συγκεκριμένη κατάσταση και ως προς το επικίνδυνο και ως προς το ανθυγιεινό. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν βρεθούμε σε καμιά χειρότερη κατάσταση, τουλάχιστον στο κομμάτι και της επικινδυνότητας και του ανθυγιεινού. Πριν δηλαδή είναι αργά.